Και πάμε και στο επόμενο ερώτημα, ότι η Apple έχει επιλέξει 200 αριστούχους φοιτητές και αυτοί θα παραλάβουν απευθείας τα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Να διατυπώσετε τη γεννήτρια συνάρτηση και να προσδιορίσετε τον όρο που ο συντελεστής δίνει τους τρόπους να μοιραστούν 200 βιβλία από τα παραπάνω αριστούχους φοιτητές. Και υπόψη ότι αν η εκφώνηση σταματούσε εδώ, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με γεννήτρια συνάρτηση, γιατί θα ήταν μια διανομή ομάδων ομοίων αντικειμένων σε υποδοχές, γιατί κάθε φοιτητής θα μπορούσε να πάρει από κανένας όλα τα αντικείμενα. Αλλά το γεγονός ότι μας λέει ότι κάθε ένας φοιτητής θα πάρει ακριβώς ένα βιβλίο, αυτό έρχεται και διαφοροποιεί εντόνως τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με πριν, τα αντικείμενα τα οποία είχαμε θα τα κάνουμε κανονικά μια διανομή σε υποδοχές. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πηγαίνει το μυαλό, γιατί προς τα εκεί μας κατευθύνει βέβαια και η εκφώνηση. Υπό ποια έννοια δηλαδή, ότι σου λέει ότι θα μοιραστούν τα βιβλία όλα αυτά από τον εκδοτικό οίκο στους φοιτητές. Άρα, κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει πολλά αντικείμενα, άρα διανομή αντικειμένων σε υποδοχές, αλλά ξαναλέω, διανομή ομάδων ομοίων, δεν μπορεί να φτιαχτεί γεννήτρια συνάρτηση. Έτσι λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο περιορισμό. Και ο περιορισμός είναι συγκεκριμένος, εκεί που έχουμε το φοιτητή 1, το φοιτητή 2 κτλ. Το οποίο είναι κανονικά υποδοχή, έρχεται λοιπόν και σου λέει, άκου να δεις, ένα αντικείμενο θα πάρει κάθε φοιτητής, έτσι, ένα αντικείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε πια υποδοχές, πλέον έχουμε παύλες, έτσι. Άρα λοιπόν οραματιζόμαστε αυτό το γεγονός, σημαίνει ότι έχουμε παύλες και κουβά. Και οι φοιτητές λοιπόν είναι συνολικά 200 και θα πέσει ένα αντικείμενο σε κάθε παύλα πια. Εδώ δηλαδή ένα βιβλίο μαθηματικών, εδώ ένα βιβλίο φυσικής, εδώ ένα βιβλίο πάλι φυσικής, ξέρω εγώ, εδώ ένα βιβλίο μαθηματικών κτλ. Εδώ ένα βιβλίο διακριτών μαθηματικών. Και τώρα, αυτό το οποίο μας προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι αν είναι πρόβλημα διατάξεων ή συνδυασμών. Ναι, έχουμε πει το κλασικό, αλλάζω λίγο τη θέση σε δύο αντικείμενα και εδώ να παρατηρήσουμε ότι όντως διαφοροποιείται η λύση. Δηλαδή, αν αλλάξω τη θέση, τότε έχουμε ότι ο φοιτητής 1 έχει βιβλίο φυσικής και ο φοιτητής 2 μαθηματικών, ενώ πριν ο φοιτητής 1 είχε βιβλίο μαθηματικών και ο φοιτητής 2 βιβλίο φυσικής. Άρα, ολοκληρώνοντας αυτή την προεργασία, έχουμε το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα διατάξεων, έτσι, διάταξη, άρα θα χρησιμοποιήσουμε εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Με κανένα πλέον περιορισμό, γιατί ήδη το μοντέλο των διατάξεων μοντελοποιεί τον περιορισμό μόνο του, έτσι, κάθε φοιτητής να πάρει ακριβώς ένα από τα βιβλία. Οπότε, πλέον η γεννήτρια συνάρτηση είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι ακριβώς ίδια με πριν, αλλά εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. 1 και χ και χ τετράγωνο δια 2 παραγωγικό κτλ. Κτλ. Και χ στην 100 δια 100 παραγωγικό είναι ο απαριθμητής αναφορικά με τα βιβλία μαθηματικών. Και προσοχή λίγο στο πάνω όριο των απαριθμητών, πρέπει να γραφτεί ρητός, έτσι, διότι οι παύλες είναι 200. Άρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένο πληθάριθμο στα αντικείμενα τα οποία μπορούν να χωρέσουν σε κάθε παύλα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα βιβλία της φυσικής και συνεχίζουμε συγκεκριμένο πλήθος αντικειμένων που μπορούν να χωρέσουν στις παύλες, έτσι, δηλαδή μπορεί μέχρι τόσο. Άρα δεν θα τα αφήσουμε να τρέξουμε αυτό το άπειρο, θα ήταν λάθος. Πρέπει να βάζουμε το ακριβές όριο των απαριθμητών στην άσκηση αυτή. Εδώ λοιπόν είναι το δου και τέλος έχουμε και τον απαριθμητή αναφορικά με τα βιβλία των αλγορίθμων. Χ στην 120 προς 120 παραγωγικό. Κλείνει αυτό εδώ και αυτά είναι τα βιβλία των αλγορίθμων. Αναλυτικά, όπως έχουμε πει, έτσι την καταγραφή της γεννήτριας συνάρτησης και το ζητούμενο είναι ο συντελεστής του όρου, όσες οι παύλες, όσες οι θέσεις διάταξης χ στη 200 δια 200 παραγωγικό, στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης.